Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πέραν της μελέτης, η οποία ήταν πλήρης, θα προκύψουν τα λιγότερο δυνατόν, κατά το δυνατόν, εξωγενή στοιχεία που θα επηρεάσουν τη μελέτη εφαρμογής. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, πάντα το 15% του προϋπολογισμού αναφέρεται σε απρόβλεπτες εργασίες, άρα είμαστε διασφαλισμένοι από αυτή την άποψη. Και σε σχέση με την υλοποίηση του έργου, επειδή προφανώς πρέπει να γίνονται και μαθήματα στο σχολείο, είναι ένα θέμα που πρέπει να διευθετήσουμε σε συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών, του ανάδοχου, του εκπαιδευτικού προσωπικού και του συλλόγου γονέων και πηδαγωγών. Είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία με πολύ προσοχή. Το ειδικό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας που στεγάζονταν στο συγκεκριμένο κτίριο, πού θα μεταφερθεί, αν θέλετε να μας ενημερώσετε, και αν οι εκκρεμάσεις που θα γίνουν στο σχολικό κτίριο θα αποδοθούν όλες στο 7ο Δημοτικό. Δηλαδή το κτίριο θα είναι για το 7ο Δημοτικό αποκλειστικά και μόνο. Το κτίριο θα είναι πράγματι για το 7ο Δημοτικό. Θα προκύψουν και επιπλέον αίθουσες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες σήμερα ήταν ανακριστήρια. Θα προκύψουν επιπλέον εργαστήρια από την αξιοποίηση χώρων. Αναβαθμίζεται, ξέχασα να το πω, από, σήμερα είναι 8 θέσεων. Κάνουμε πρόβλεψη να λειτουργήσει το 10 θέσιο. Θα καλύψει και μελλοντικές ανάγκες εφόσον αυτές προκύψουν. Παρά την συμφώνευση τάξεων και την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον οι ανάγκες οδηγήσουν προς τα εκεί, θα είναι σε θέση το κτηριακό συγκρότημα να φιλοξενήσει 12 αίθουσες διδασκαλίας. Σε ό,τι αφορά το ειδικό σχολείο, δεν προβλέπεται η μεταφορά του. Προβλέπεται όμως μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση στην φάση της υλοποίησης του έργου. Αυτό εννοεί. Ναι, αυτό έχει φύγει ήδη. Πάει στο Σγουρέμιο, ξέρω να γνωρίζω αυτό. Δεν πάει στο Σγουρέμιο. Θα μας το δει η κυρία Ρούφα, η οποία έφυγε πριν από λίγο. Είναι ένα θέμα που το χειρίζεται η κυρία Ρούφα και δεν είναι σε θέση μας. Συγγνώμη, δεν πειράζει. Όχι, βέβαια. Για να γίνει ένα δωρεάν στο σχολείο, δεν είναι μόνο το κτίριο. Είναι πολλές άλλες προϋποθέσεις. Αυτό τώρα εμείς θα έχουμε εξασφαλίσει τις αίθουσες. Από εκεί και πέρα τη διαδικασία φαντάζομαι ότι θα τις προχωρήσει η εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν είναι. Ναι. Άλλη ερώτηση. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Να σας ευχαριστήσω και ανανεώνουμε το ραντεβού σε σχέση με τη σημερινή συνάντηση.